Για πρώτη φορά οι καταναλωτές νερού στην Οριστιά θα παίρνουν το λογαριασμό σε φάκελο, μέσα στον οποίο περιέχονται στοιχεία τόσο για τη χρέωση, όσο και για τους τρόπους πληρωμής. Ο εξυγχρονισμός της μηχανογράφησης της δημοτικής επιχείρησης Ίδρυυση Αποχέτευση Ορεστιάδας έχει τεθεί πλέον σε λειτουργία και τα αποτελέσματα για τους κατοίκους της Ορεστιάδας είναι εμφανή. Εκτός από το νέο έντυπο του λογαριασμού, έχουν προσθεθεί νέοι τρόποι πληρωμής με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος για την πληρωμή των λογαριασμών, καθώς δεν απαιτείται η πρόσβαση στην επιχείρηση. Μπορούν να πληρώσουν πλέον σε όλα τα χειδρομεία όλης της χώρας. Οι άλλοι πέντε τρόποι, οι οποίοι είναι μέσω των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα Δίας, είναι με μετρητά, πηγαίνοντας, πληρώνοντας μετρητά. Αυτόν τον τρόπο προφανώς δεν θα τον επιλέξουν πολλοί δημότες μας, διότι αν είναι να πληρώσει με μετρητά, τα πληρώνει και στη ΔΙΑΟ. Στην τράπεζα, ο δεύτερος τρόπος των τραπεζών είναι με χρέωση του τραπεζικού του λογαριασμού, πάει δηλαδή από το βιβλιάριο, και από το βιβλιάριο ο υπάλληλος της τράπεζας πληρώνει το λογαριασμό στη ΔΙΑΟ. Ο τρίτος τρόπος, ο τραπεζικός, είναι με πάγια εντολή, δίνει μια πάγια εντολή σε οποιαδήποτε τράπεζα της πόλης μας και από εκεί πέρα ο λογαριασμός μόλις θα έρχεται, αμέσως η τράπεζα θα τον πληρώνει κατευθείαν στη ΔΙΑΟ χωρίς να χρειάζεται ξανά ο δημότης να ασχοληθεί με το λογαριασμό της ΔΙΑΟ. Ο τέταρτος είναι μέσω internet banking, ο πέμπτος τραπεζικός είναι μέσω phone banking. Όποιος επιθυμεί μπορεί να επισκέπτεται τα γραφεία της ΔΙΑΟ για να πληρώσει με μετρητά αλλά και με κάρτα, όπως γίνεται όλο και σε περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας. Βάλτε την κάρτα σας. Υπάρχει πλέον και το μηχανάκι που μπορεί κάποιος με χρεωστική και πιστωτική κάρτα να πληρώσει το λογαριασμό του. Ο πρόεδρος επιχείρησης Δημήτρης Τσελεμπής, κατά την ενημέρωση που έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, τόνισε ότι οι αλλαγές έρχονται με καθυστέρηση, όμως έστω και καθυστερημένα, τα ωφέλη για τους καταναλωτές είναι πολλά. Η ΔΙΑΟ καθυστέρησε πάρα πολύ. Ήταν όντως ένα αίτημα των δημοτών μας που άργησε πολύ η ΔΙΑΟ, αλλά το υλοποίησε. Ήταν πολλές ΔΙΑΟ εδώ και χρόνια που κάποιος από τους τρόπους αυτούς τους χρησιμοποιούσαν εδώ και χρόνια. Όμως αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω και είμαστε υπερήφανοι σαν ΔΙΑΟ, όλη την γκάμα που βάλαμε εμείς, ελάχιστες ΔΙΑΟ, ίσως να είναι 4-5 ΔΙΑΟ πανελλαδικά που χρησιμοποιούν όλη την γκάμα που όπως την έχουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή η ΔΙΑΟ σήμερα, ενώ είχε καθυστερήσει πολύ, σήμερα είναι πρωτοπόρος όσον αφορά τις πληρωμές των λογαριασμών. Η ανταπόκριση των καταναλωτών από τις πρώτες κιόλας μέρες του νέου συστήματος πληρωμών είναι πολύ μεγάλη. Ένα το οποίο δείχνει ότι οι δημότες μας ενδιαφέρονταν για αυτούς τους τρόπους πληρωμής, τους εύκολους τρόπους, που μπορεί από το σπίτι του, παράδειγμα, με ίντερνετικά διαδικτυακά, να πληρώσει λογαριασμούς του. Φαίνεται και από το αποτέλεσμα. Ενώ οι λογαριασμοί τώρα έρχονται, παρακολουθώντας την τελευταία εβδομάδα, ήδη ένας εξυγχρονισμός που ξεκίνησε εδώ και ένα μήνα, ήδη την τελευταία εβδομάδα, το 30% των λογαριασμών πληρώνονται πλέον με αυτούς τους τρόπους. Δεν έρχονται. Το 30% του τζίρου, του ημερήσιου τζίρου, πληρώνουν με αυτόν τον τρόπο. Όπως ελπίζουμε, μέχρι τέλος της χρονιάς ήδη θα ξεπεράσει το 50%. Και φαντάζομαι ότι σε κάποια χρόνια πολύ λίγοι θα έρχονται πλέον στον ΚΙΣΕ. Θα είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά ή τέλος πάντων κάποιοι μεγάλες ηλικίες που έχουν και αυτοί το δικαίωμά τους της επιλογής. Έχουν μάθει να έρχονται στο ΚΙΣΕ και θα συνεχίσουν να έρχονται εκεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της ΔΙΑΟ έκανε σκληρή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, ώστε ο κόστος για τα νέα λειτουργικά συστήματα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο και για την επιχείρηση και για τους δημότες. Όσοι επισκέπτονται τα γραφεία της ΔΙΑΟ και πληρώνουν με κάρτα δεν έχουν καμία επιβάρυνση, όπως και όσοι δίνουν πάγια εντολή μέσω των τραπεζών. Στις άλλες περιπτώσεις πληρωμής μέσω τραπεζικού συστήματος, η χρέωση εξαρτάται από την πολιτική της κάθε τράπεζας. Θέλω να πω στους δημότες μας ότι μελλοντικά τους περιμένουν και άλλες ευχάριστες εκπλήξεις από τη ΔΙΑΟ.